σκληρές ποινές, αλλά προβλέπονται και κυρώσεις και για πολιτικά πρόσωπα. Για πολιτικά πρόσωπα, για βουλευτές. Στην πραγματικότητα, εντάξει, θα το πούμε ανοιχτά, είναι ένας αντιρατσιστικός νόμος που θα έρθει μετά το Πάσχα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει την κωδική ονομασία Χρυσή Αυγή. Γιατί στην πραγματικότητα εκεί αποβλέπει. Εκεί αποβλέπει και νομίζω ότι είναι και ένα πρώτο βήμα για αυτό που συζητείτε έτσι στα Πέριξ, να τεθεί εκτός νόμου το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Πάμε και να δούμε βέβαια μιλάμε για βαριές ποινές για όσους είτε εξωθούν σε βιοπραγίες εναντίον μεταναστών, είτε και οι ίδιοι πρωταγωνιστούν σε αυτά τα περιστατικά. Είδαμε προχθές τι έγινε με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής. Βαριές ποινές οι οποίες προβλέπουν από 3 έως 6 χρόνια φυλάκιση, 20.000 πρόστιμο, ακόμα και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων των ρατσιστών. Και βέβαια με τις ίδιες ποινές θα τιμωρούνται και όσοι αρνούνται ή εκμηδενίζουν τη σημασία των εγκλημάτων γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, των εγκλημάτων πολέμου ή ακόμα και αυτά του φασισμού και του ναζισμού. Έχει ενδιαφέρον, και αυτό προβλέπεται στο νόμο που θα έρθει μετά το Πάσχα στη Βουλή, ότι αν σε τέτοιες πράξεις υποπέσει ακόμα και αρχηγός κόμματος, τότε θα κόβεται αυτόματα η κρατική χρηματοδότηση. Πλήγμα στην τσέπη λοιπόν, αν το κάνει αυτό ο αρχηγός κόμματος. Και βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με βουλευτή, δηλαδή είτε αν αναφερθεί ακόμα και από το βήμα της Βουλής, τότε αυτομάτως έρεται η βουλευτική του ασυλία και πηγαίνει απευθείας στη δικαιοσύνη. Ακολουθεί τα δέοντα. Και όλα αυτά βεβαίως τη στιγμή που υπάρχει και μια δήλωση του κ. Δέντια που προκαλεί αντιδράσεις περί μορφωμάτων και περί συνταγματικής αναθεώρησης και τα πόσα πρέπει να αποβληθούν. Γιατί ο κύριος Δέντιας αυτό που λέει και προαναγγέλει ουσιαστικά είναι ότι με τη συνταγματική αναθεώρηση υπάρχει δυνατότητα αποκλεισμού από το κομματικό σύστημα, όπως λέει, μορφωμάτων όπως η Χρυσή Αυγή. Και βέβαια αυτή του η αποστροφή προκάλεσε την αντίδραση της Χρυσής Αυγής. Έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει πως όποιος αποκολλεί μόρφωμα το κόμμα που πιστεύονται ένα και πλέον εκατομμύρια πολιτών, δεν υβρίζει μόνο τη Χρυσή Αυγή, αλλά ουσιαστικά περιφρονεί και τον ελληνικό λαό. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες.